Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πληθαίνουν τις εμφανίσεις τους οι πολιτικοί αρχηγοί, ξεκαθαρίζοντας τις θέσεις τους, αλλά και τη στρατηγική τους εν ώψη της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης. Η αυταδυναμία και μια καθαρή νίκη παραμένει ζητούμενο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας έκανε εκ νέου κάλεσμα στις δημοκρατικές δυνάμεις για συνεργασία. Το δίλημα εάν η χώρα θα πάει μπροστά ή θα γυρίσει πίσω, έθεσε για μία ακόμα φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες σε εκδήλωση που έγινε στην περιφέρεια Αττικής, ενώ εμφανίστηκε βέβαιος για τη θετική πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν το όραμα της πατρίδας μας, το όραμα το οποίο θα αποτελέσει και το ζητούμενο της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό θα κριθούν να ψηφίσουν οι πολίτες για το μέλλον, όχι για το παρελθόν. Είμαι σίγουρος ότι θα έρθει να συμπέσει με το όραμα της περιφέρειας Αττικής, έτσι ώστε το σημαντικό έργο αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει να μην είναι ημιτελές. Όπως και στην πατρίδα μας, έτσι και στην περιφέρεια Αττικής, το ζητούμενο είναι να πάμε μπροστά και να μην γυρίσουμε πίσω. Και είμαι σίγουρος ότι τις απαντήσεις θα τις δώσουν οι πολίτες και στις εθνικές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Να είστε καλά. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε από το Λαύριο ο Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους πολίτες να πούνε ένα ηχηρό ως εδώ στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, φέρνοντας πρώτον το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Γι' αυτό και είναι κρίσιμη συνθήκη η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 21ης του Μάη. Αποτελεί προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή και προφανώς προϋπόθεση για τη συγκρότηση κυβέρνησης προοδευτικής συνεργασίας, που θέλουμε βεβαίως να στηριχτεί από όσες περισσότερες προοδευτικές δυνάμεις και κυρίως όμως να στηριχτεί από κάθε δημοκράτη και προοδευτικό πολίτη στον τόπο μας. Δυσεπίλητη παραμένει η εξίσωση των συνεργασιών, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στο ούτε με τον Τσίπρα ούτε με τον Μητσοτάκη. Εάν αυτά τα κόμματα θεωρούν και συμφωνούν ότι πρέπει να πάνε με τον αρχηγό τους έως το τέλος, ας υπογράψουν ένα προγαμιαίο συμβόλαιο και όποιος είναι πρώτος να συγκυβερνήσουν για να τον κάνουν πρωθυπουργό. Εγώ βάζω ένα πλαίσιο που αλλάζει τη χώρα. Και θα μου πείτε, γιατί συνεχίζετε το ίδιο και δεν θεωρείτε ότι δύο από αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν την επάρκεια, γιατί κρίθηκαν? Όχι στη συγκυβέρνηση, αλλά και στην ανοχή, λέει το ΚΚΕ, το οποίο επιδιώκει ισχυρή ψήφο. Όσο πιο ψηλά γίνεται. Είναι διαφορετικό πράγμα να έχεις 15 βουλευτές, και αυτό λέμε στον ελληνικό λαό. Με 15 βουλευτές μας είδε και μαχητικοί να είμαστε μέσα στη Βουλή και να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη και στο εμπόδιο κάποιων αντιλαϊκών νόμων να μην περνάνε, και βεβαίως κυρίως μας είδε και μέσα στους αγώνες. Στο ερώτημα αν θα συγκυβερνούσε με τη Νέα Δημοκρατία, που έχει ωστόσο απαντηθεί αρνητικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρθηκε μιλώντας στο Όπεν ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δια τη συμμετοχή δεν μπορείτε να αλλάξετε τα πράγματα. Ποια συμμετοχή, αφού δεν τον εμπιστεύομαι? Καλά, πήγε να με κονορτοποιήσει ηθικά και θα κάτσω εγώ να συνεργαστώ μαζί του. Η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, λέτε. Σόπα. Σε νέους μίλησε χθες ο Γιάννης Βαρουφάκης, καλώντας τους να ψηφίσουν Μέρα 25. Όσο περισσότερο μας δαιμονοποιούν, μας διαβάλλουν και μιλάνε για μας χωρίς εμάς, τόσο μας ενισχύουν. Θα έπρεπε να τους ευχαριστήσουμε. Προς νέα κλιμάκωση οδηγείται ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά τις κατηγορίες της Μόσχας ότι το Κίεβο εξαπέλυσε επίθεση με ντρόουνς με στόχο τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Δόθηκε μάλιστα στη δημοσιότητα και βίντεο στα οποία φαίνεται η κατάρριψη. Ο Ζελένσκι απέκρουσε τις κατηγορίες και έκανε λόγο για την ανάγκη του Πούτιν να εμψυχώσει το λαό του. Drones στοχεύουν τη νύχτα την Ουκρανία. Περιοχές βρίσκονται σε συναγερμό για περισσότερες από 4 ώρες. Στο στόχαστρο Κίεβο και Οδυσσός, με τις Ουκρανικές αρχές να μιλούν για ρωσικές επιθέσεις με 24 drones, από τα οποία η αεράμινα αναχέτησε τα 18. Ενώ όσα απειλούσαν το Κίεβο καταρρίφθηκαν. Φωτογραφίες από θράψματα μη επανδρομένων αεροσκαφών φαίνεται να αναγράφουν για το Κρεμλίνο και για τη Μόσχα. Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης επιχειρεί στη Ζαπορίζια μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς, όπως καταγγέλει το Κίεβο. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και κτίρια υπέστησαν ζημιές. Βομβαρδισμοί και στα ανατολικά της Ουκρανίας. Ενώ οι νεκροί μετά από ρωσικά χτυπήματα, σύμφωνα με την Ουκρανία, σε αγορά της Χερσόνας, ανέρχονται σε 23. Και όλα αυτά μετά τις κατηγορίες της Μόσχας στο Κίεβο για απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου Προέδρου. Και ενώ απειλές κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπολύει ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.
Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα δεν μένουν άλλες επιλογές εκτός από την εξόντωση του Ζελένσκι και της κλίκας του. Πάντως το Κίεβο αρνείται κάθε ανάμειξη στο περιστατικό. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι εξετάζουν τα δεδομένα και διατηρούν επιφυλάξεις για τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου. First, I've seen the reports. I can't in any way validate them. We simply don't know. Second, I would take anything coming out of the Kremlin with a very large shaker of salt. So, let's see. You have been pretty clear and consistent throughout this that we'll continue to support our Ukrainian partners as long as it takes. But we also have been clear and consistent, as you said, that about not encouraging or enabling the Ukrainians to strike beyond its borders. Εδώ δεν βρήκαν δυνατό να αναγνωρίσουν το προφανές. Μια τρομοκρατική ενέργεια που σχεδίαζε το καθεστώς Ζελένσκι και μια απόπειρα κατά της ζωής του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Την ίδια ώρα η Μόσχα μιλά για ουκρανικά χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια σε Κουμπάν και Ροστόφ. Στην Τουρκία 10 ημέρες απομένουν προτού ανοίξουν οι κάλπες και ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας ξανά τον Τζο Μπάιντεν πως θέλει να ανατρέψει τον Ερντογάν και πως στηρίζει τους Γκιουλενιστές και το ΠΚΚ. Ο Τούρκος Πρόεδρος βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον αντίπαλό του Κεμάλ Κιλιτσταρογλου. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τη Ματίνα Παπαδέα. Καλό απόγευμα σε όλους.